Κύριε Κούβελε, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε για τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Στις 16 Ιουνίου έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι η 54η Διεθνή Συνάντηση των Νέων Μετεχόντων. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό το γεγονός και να μας πείτε δύο λόγια για τον προγραμματισμό σας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί όταν βλέπουμε ότι κάποια μέσα, μέσα μαζικής δικτύωσης ή ενημέρωση, οτιδήποτε όπως θα το πείτε, έχουν ενδιαφέρον για την Ακαδημία, είναι κάτι που πραγματικά μας συγκινεί και μας ευχαριστεί. Γιατί θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα, να δείξουμε στον κόσμο, να μάθει τι είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, τι πρεσβεύει, τι κάνει εκεί. Γιατί η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι ένα πραγματικά κέντρο πολιτισμού και παιδείας μοναδικό στον κόσμο. Είναι ένας τόπος που βεβαίως τον εμπνεύστηκε ο Βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1960 στην αρχαία Ολυμπία και είναι το παγκόσμιο κέντρο του Ολυμπιακού κινήματος για την παιδεία και τον πολιτισμό. Ξέρετε, ο Ολυμπισμός, πολλοί του κόσμου δεν το ξέρει, αλλά ο Ολυμπισμός, σύμφωνα με τις αρχές του ιδρυτή του μοντέρνου Ολυμπιακού Αγώνου, του Βαρόνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν, είναι δύο εισάξιοι πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η άθληση, το σπορ που λέμε, και ο άλλος πυλώνας είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Διότι, όπως λέγανε, χωρίς παιδεία και πολιτισμό δεν υπάρχει Ολυμπισμός, δεν υπάρχει Ολυμπιακό κίνημα, δεν υπάρχουν Ολυμπιακές αξίες και δεν υπάρχουν αυτά τα νοήματα που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός και προσπαθεί να περάσει μέσω της νεολαίας όλο τον κόσμο. Το κέντρο λοιπόν του Ολυμπιακού κινήματος για την παιδεία και τον πολιτισμό είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία. Είναι στην Ελλάδα, είναι στην αρχαία Ολυμπία, είναι το ωραιότερο κάμπους στον κόσμο, περίπου 1000 στρέμματα, φιλοξενούμε νέους από όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Έχουμε συνεχή προγράμματα. Έχουμε μέχρι και πρόγραμμα τώρα που ξεκίνησε το 2009 μεταπτυχιακό, Master Degree, δίνουν στην Ακαδημία, το μοναδικό στον κόσμο σε Ολυμπιακές σπουδές. Ολυμπιακή ιστορία και οργάνωση μεγάλων Ολυμπιακών γεγονότων, marketing, management Ολυμπιακών αγώνων κτλ. Εκεί σπουδάζουν λοιπόν νέοι από όλο τον κόσμο. Εκεί αυτά τα παιδιά μαθαίνουν την ελληνική ιστορία, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και μαθαίνουν πώς θα οργανώσουν και πώς θα διαχειριστούν αγώνες μεγάλης σημασίας, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Κύπελλα. Γίνονται στελέχοι όλων των διεθνών φορέων του Ολυμπιακού Κινήματος και αποτελούν τους μεγαλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Αυτό ακριβώς το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, σε μία περίοδο που η Ελλάδα, να το πούμε απλά, έχει φάει πολύ λάσπη και βρίσκεται γονατισμένη. Έχουμε έναν φορέα ο οποίος πρακτικά λειτουργεί σαν πρεσβευτής στο εξωτερικό. Θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι ακριβώς οι διασυνδέσεις που και με τη δική σας την παρέμβαση και δραστηριότητα δημιουργήσατε με το εξωτερικό. Κοιτάξτε, η Ακαδημία είναι πολύ γνωστή στο εξωτερικό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία. Κάτι που δεν συμβαίνει με την Ελλάδα. Ναι, δυστυχώς. Αυτά είναι κάποια πράγματα που σε λυπούν. Διότι η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι ίσως για μένα ο πιο φωτεινός φάρος που έχει η χώρα μας. Διότι ο πολιτισμός και η ιστορία της χώρας ξεκίνησαν από εκεί, από την αρχαία Ολυμπία. Από εκεί μας ξέρει ο κόσμος. Αυτά διδάξαμε εμείς και γίναμε. Αυτά δίδαξε η Ελλάδα. Τις Ολυμπιακές αξίες δίδαξε. Την αξία της φιλίας, της ειρήνης, της συναδέρφωσης των λαών, του σεβασμού, της αλληλοκατανόησης. Αυτές είναι οι αξίες που περάσανε και σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει πρωταρχικό σλόγγαν για να περάσει τα μηνύματα που θέλει. Γι' αυτά λοιπόν που εμείς είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες, δυστυχώς δεν έχουν περάσει σαν μηνύματα στην νεολαία μας. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, θέλω πλέον να πω ότι είναι επικεφαλής των εθνικών ακαδημιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Η κάθε χώρα λοιπόν έχει εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία για να περάσει τα μηνύματα και τις αξίες στη νεολαία της χώρας και όχι μόνο στην νεολαία, αλλά στους πολιτές, στους δημοσιογράφους κλπ. Υπάρχουν 148 εθνικές ακαδημίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες παίρνουν τις κατευθύνσεις από εμάς, από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Και συναντώνται στην Ελλάδα. Συναντώνται μια φορά το χρόνο στην Ελλάδα, το Μάιο, και είναι μία από τις συναντήσεις που έχει, μία από τις συνόδους που έχει η Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, όπου ο καθένας ανταλλάσσει απόψεις, δείχνει τη δικιά του δραστηριότητα και παίρνει κάποιες απόψεις, παίρνει κάποιες ιδέες για να τις εφαρμόσει και αυτό στον τόπο του, στους νέους κυρίως, αλλά και όχι μόνο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Και ένα βεβαίως από τα πάρα πολύ σημαντικά συνέδρια που είχε η Ακαδημία, συνόδους μάλλον, όχι συνέδρια, είναι η σύνοδος των δημοσιογράφων που έχουμε.
ξέρετε, καμιά φορά εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν, μάλιστα πέρσι ήταν, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία μας σύνοδο των δημοσιογράφων, είχαμε δημοσιογράφο από την Παππούα και από τη Νέα Ζηλανδία, πάρα πολλούς, και δεν είχαμε από την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά αλήθεια, σε στεναχωρεί. Πώς αντιμετωπίζεις? Διότι εμείς οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Σωστά. Και όταν βγεις στις εφημερίδες, βγεις τα περίπτερα και δεις τους τίτλους, κυρίως αθλητικών εφημερίδων, πραγματικά είναι μια κατάσταση λυπηρή. Είναι κάτι που σε προβληματίζει και σε στεναχωρεί. Διότι δεν ξέρουν, πραγματικά το λέω με λύπηση, δεν ξέρουν τι σημαίνει εφαγωνίζεστε. Δεν ξέρουν τι σημαίνει σεβασμός. Mm-hmm. Αυτά. Πώς θα περάσουν τα μηνύματα για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία? Λέμε ότι έχει βία στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε που πάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά λένε ο κάθε υπουργός αθλητισμού που έρχεται, λέει: έχουμε βία. Πώς θα την καταπολεμήσουμε? Βγαίνει ένας υπουργός και λέει: θα βγάλουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια, σε φωτογραφίζουμε. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι ένα μέσον κατασταλτικό για μια συγκεκριμένη στιγμή. Για να μπορέσει όμως να καταπολεμήσει τη βία και να φέρει σε ένα καλύτερο επίπεδο και να μπορέσει να έρθει η νεολαία της χώρας κοντά στον αθλητισμό. Είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται παιδεία, εκπαίδευση. Σωστά. Η οποία πρέπει να ξεκινάει από τα νηπιαγωγεία για να φτάσει μετά στο παιδί, να έρθει κοντά. Αυτό είναι που κάνει η Εθνική Ακαδημία της χώρας τώρα, η οποία δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 2009. Την ξεκίνησα εγώ, την Εθνική Ακαδημία, με στόχο να φέρουμε τα παιδιά κοντά στις Ολυμπιακές Αξίες και κοντά στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Για να επιμείνουμε λίγο στο θέμα των διεθνών διασυνδέσεων, γιατί πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, με συγχωρείτε. Εσείς, ωστόσο, έχετε ανοίξει και καινούριους δρόμους και με πανεπιστημιακά ιδρύματα ξένα, έτσι δεν είναι? Η Ακαδημία έχει ανοίξει πλέον, γιατί παλιά ήταν ένα κλειστό κλαμπ, είχε κάποιες συνόδους, όπως είπα προηγουμένως, με τη Σύνοδο των Νέων, τη Σύνοδο των Διευθυντών Ακαδημιών κτλ. Τώρα η Ακαδημία έχει ανοίξει πια. Έχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ, έχει τις συνόδους του Harvard, του Yale, του Georgetown, Ivy League πανεπιστημίων δηλαδή της Αμερικής, τα οποία θέλουν να έρθουν εδώ να κάνουν τις συνόδους τους πάνω σε Ολυμπιακές σπουδές. Και έτσι, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πολύ σημαντικά. Έχει ανοίξει. Η Ακαδημία βέβαια, επειδή βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομική θέση, η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να βοηθήσει στο επίπεδο που βοηθούσε παλαιότερα την Ακαδημία, εκτός από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή βέβαια, που στηρίζει διαχρονικά την Ακαδημία. Και έτσι αναγκαστήκαμε εμείς να προστρέξουμε στο διεθνή παράγοντα και να φέρουμε, να τονίσουμε τον κίνδυνο που διέτρεχε η Ακαδημία να κλείσει. Γιατί η Ακαδημία είναι ένας τεράστιος χώρος. Είναι, όπως είπα, 1000 στρέμματα και έχει ένα ετήσιο μπάτζετ της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ανταποκρίθηκαν βεβαίως. Ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί φορείς. Ναι. Η ΔΟΕ βεβαίως, η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, ανταποκρίθηκε σε τεράστιο βαθμό. Συνεισφέρει περίπου τις 600.000 ευρώ το χρόνο. Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ανταποκρίθηκε και βεβαίως διάφοροι χορηγοί, μάλλον δεν θα έλεγα χορηγοί, θα έλεγα δωρητές, δεν θα έλεγα χορηγοί. Ποια ήταν η ανταπόκριση του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου στο κάλεσμα αυτό? Κάνατε κάποιο τέτοιο κάλεσμα, δηλαδή υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες... Όχι, εμείς δεν βγήκαμε να κάνουμε κάποιο κάλεσμα συγκεκριμένο, ναι. Δεν έχουμε κάνει κάποιο κάλεσμα. Δεν θα έπρεπε ωστόσο ο επιχειρηματικός κόσμος, που εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη φάση να επιστρατευθεί ούτως ώστε να μπορέσει αυτό το, ναι, το εγχείρημα να έχει μια ευνοϊκή... Κοιτάξτε, συνήθως οι εταιρείες, και δεν τους κακολόγω εγώ, δεν τους παρεξηγώ, αλλά συνήθως οι εταιρείες θέλουν να έχουν, όταν στηρίξουν κάτι, θέλουν να έχουν ανταποδοτικά ωφέλη και είναι λογικό, ας πούμε, να το θέλουν αυτό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία δεν μπορεί να προσφέρει ανταποδοτικά ωφέλη. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι μια χορηγία κύρους. Όπως ήταν το Ίδρυμα Λάτσι, το οποίο στήριξε το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα για τα 5 πρώτα χρόνια με ένα τεράστιο ποσό. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή θα συνεχίσει το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, γιατί τελείωσε τη χορηγία του Ιδρύματος Λάτσι. Θα συνεχίσει με προσφορά από τον Όμιλο Εταιριών του κ. Μαρινάκη. Μάλιστα. Ο οποίος θα στηρίξει τα επόμενα 3 χρόνια το μεταπτυχιακό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και βεβαίως έχουμε και τους φορείς που σας είπα από το εξωτερικό. Τώρα στις 16 του μηνός, στη σύνοδο που είπατε των νέων, που είναι η ετήσια σύνοδος της Ακαδημίας, διότι έτσι ξεκίνησε η Ακαδημία με τη Σύνοδο των Νέων. Εδώ περιμένετε και εκλεκτούς καλεσμένους. Περιμένουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα τιμήσουμε την πρώτη κυρία του Αζερμπαϊτζάν για την βοήθεια που μας έδωσε, διότι είναι στον αθλητισμό η πρώτη κυρία, είναι πρόεδρος της Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Ασχολείται τώρα, είναι και πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στον Μπακού το 2015. Είναι και ο πρόεδρος, είναι άνθρωποι του αθλητισμού, στηρίζουν τον αθλητισμό.
πραγματικά συγκινήθηκαν όταν μάθανε τη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και το πρόβλημα που έπρεπε να δοθεί μια λύση. Και με μια γενναιόδορη προσφορά που κάνανε, στηρίξανε αποτελεσματικά, θα έλεγα, την Ακαδημία. Και έτσι και εμείς, σαν ελάχιστο ανταπόκριση είναι να τους τιμήσουμε στο λόφο της Πνίκας, που είναι ο πιο ιστορικό σημείο της Αθήνας. Εκεί γίνονται οι τελετές της Ακαδημίας κάθε χρόνο. Παρουσία με μεγάλη χαρά του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κάρλου Παπούλια, θα είναι εκεί. Θα έχουμε και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους βεβαίως. Εκεί θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΔΟΕ, ο Δόκτωρ Τόμας Μπαχ. Θα είναι εκεί, έρχεται και εκείνος στις 15 του μηνός. Θα είναι μια χρυσή ευκαιρία πάντως να σταθούν και οι διεγόντες στην Ελλάδα. Θα είναι ο Σεΐχης του Κατάρ, εκεί, καλεσμένος της Ακαδημίας, ο οποίος τον είδαμε, με είχε καλέσει αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, με είχε καλέσει για μια ομιλία στον Μπακού, γιατί αυτή είναι ένα κράτος που θέλουν να μπουν μέσα στα Ολυμπιακά. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκε για την δράση της Ακαδημίας και θα έρθει και στην Ακαδημία ως Σεΐχης για να μιλήσει και να δει τη δουλειά που κάνουμε. Και πιστεύω ότι σύντομα θα είναι και αυτός ένας από τους εκείνους που θα στηρίξουν τη δράση της Ακαδημίας, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η παιδεία και ο πολιτισμός. Τους ενδιαφέρει να μορφώσουν την νεολαία τους πάνω στα Ολυμπιακά ιδεώδη. Θα έχουμε και άλλους καλεσμένους. Έρχεται και ο Γενικός Εισαγγελέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα είναι εδώ ποιος θα μιλήσει στα παιδιά στις 18 του μηνός. Με τον τρόπο σας στρέφεται λοιπόν τις προβολείς στην Ελλάδα. Πρακτικά αυτό μας λέτε. Στρέφουμε τις προβολείς στην Ελλάδα και στρέφουμε τις προβολείς πάνω σε αυτό το φάρο πολιτισμού λέγεται, και παιδείας που λέγεται Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία. Και έχει η Ελλάδα την ευχή και την τύχη να το φιλοξενεί. Μάλιστα. Είναι μοναδική. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό κάποια στιγμή ο κόσμος, ότι αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Διότι ξέρετε τι πρόβλημα αντιμετωπίσαμε αυτά τα χρόνια που περάσανε με την κρίση. Βεβαίως το λέγαμε εδώ πέρα, αλλά λίγο ενδιαφέρει και ξέρω, καταλαβαίνω ότι σε μια οικονομική κρίση λίγο ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά υπήρχε ο φόβος να φύγει η Ακαδημία από την Ελλάδα. Αν δεν μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει ή δεν βρίσκαμε εμείς τον τρόπο μέσω φίλων και διεθνών φορέων να το κάνουμε. Γιατί ξέρετε, το Ολυμπιακό κίνημα του αρέσει να τα έχουν όλα μαζεμένα κοντά του στη Λοζάνη. Και αυτό το οποίο ήταν το όραμα του Κουμπερτέν, των ανθρώπων αυτών, των πραγματικών ιδεολόγων του Ολυμπισμού, ήταν να είναι στην Ελλάδα και είναι στην Ελλάδα. Αυτά όλα πρέπει να τα προφυλάξουμε εμείς. Πρέπει με κάποιο τρόπο, με κάθε τρόπο να τα προφυλάξουμε και πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι πάνω σε αυτά. Εμείς κάνουμε αγώνα, προσπαθούμε, γιατί έχουμε ένα όραμα, το πιστεύουμε και το παλεύουμε. Μία ωστόσο τελευταία ερώτηση. Από τις εταιρείες οποίες έδειξαν ένα σχετικό ενδιαφέρον, η εταιρεία Παπουτσάνης. Προσφάτως, μάλιστα, υπογράψατε και μια συμφωνία χορηγίας κτλ. Θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό. Η εταιρεία Παπουτσάνης από φέτο είναι ένας από τους φίλους της Ακαδημίας, θα έλεγα. Δεν θα ήθελα να πω ότι είναι χορηγός ή οτιδήποτε. Είναι πραγματικός φίλος της Ακαδημίας και στηρίζει με τα προϊόντα της τη δράση της Ακαδημίας. Το οποίο πραγματικά μας έχει συγκινήσει και έχει ενθουσιάσει όλους τους ανθρώπους που έρχονται στην Ακαδημία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει η Ακαδημία, έχουμε συνόδους, δουλεύει το μεταπτυχιακό, ξεκίνησε το πρόγραμμα των Διευθυντών Ακαδημιών. Είναι εκεί ο Όμιλος Παπουτσάνη με τα προϊόντα τους και πραγματικά δίνουν ένα νέο, δίνουν ένα άλλο τόνο, διότι πραγματικά δείχνουν τι είναι η Ελλάδα πραγματικά, τι μπορεί να δώσει η Ελλάδα σε προϊόντα, δηλαδή η ελιά που λέμε τώρα, η ελιά είναι το σύμβολο. Είναι το σύμβολο, ας πούμε, ένα ελληνικό σύμβολο, ένα σύμβολο του Ολυμπιακού Αγώνα, ένα σύμβολο ειρήνης, φιλίας, έτσι. Και μέσα από την ελιά, μέσα από τα προϊόντα της εταιρείας Παπουτσάνη, πραγματικά δίνει μια καινούρια νότα σε όλο αυτό που πρεσβεύει η Ακαδημία, σε όλο αυτό που κάνει η Ακαδημία. Και θέλουμε, εγώ προσωπικά, στα πρώτα, να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Γιατί πλέον είναι μέσα στην ομάδα μας, είναι κομμάτι δικό μας. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε κοντά μας και τον κύριο Ιακίμ Τζουμάκη. Θα θέλαμε δύο λόγια, κύριε Τζουμάκη, για αυτή την. Καταρχάς, τιμή της εταιρείας ότι δέχτηκε ο κύριος Κούβελος και η Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία την υποστήριξή μας, αυτή τη φιλική υποστήριξή μας, γιατί δεν θα το λέγα εγώ την χορηγία, απλά ένα μέσο, μια αγάπη είναι, η οποία εγώ όταν ενημερώθηκα γι' αυτό δεν το συζήτησα καν, λέω θέλω να το κάνω, μέσα πάω πολύ, γιατί συνδυάζει το κύριο του κλασικού με τη γοητεία του καινούριου. Ο τίτλος της εταιρείας είναι Olivia, ο τίτλος του προϊόντος μας είναι Olivia Beauty and the Olive Tree. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ίσως το tagline για να φωτογραφίσουμε και να δείξουμε την ομορφιά αυτού του μέρους στις αρχές Ολυμπίας, στις αρχές της Ακαδημίας που εκεί ξεκίνησαν όλα. Και εκεί είναι όλη η ιστορία του.
Olivia Beauty on the Leaf 3. Αν το πάρετε αυτό και επισκεφτείτε την αρχή Ολυμπία και το βάλετε πάνω, θα είναι ακριβώς αυτό που λέει το νούμερο, αυτό που λέει το όνομα. Είναι τόσο μαγικό όλο που εγώ το είδα από φωτογραφίες, το είδα, ενημερώθηκα, πήγα, το είδα προσωπικά, ξαναγύρισα και έμεινα άφωνος. Εδώ λέω, παιδιά, αυτό είναι κάτι μαγικό. Και εκτός από φίλος και υποστηρικτής αυτού του. Τις προσπάθειες, πραγματικά συγκινήθηκα, παρευρέθηκα σε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί αισθάνθηκα ότι είμαστε πολύ μικροί και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ μικροί, από λίγο καθένας, μπορούμε να κάνουμε πολλά γι' αυτό. Γι' αυτό το δεν είναι έργο, είναι χαρά, είναι μοναδικότητα. Κάποια στιγμή ο κύριος Κόβολος είναι πολύ ενθουσιώδης με αυτό. Όχι, είναι πραγματικότητα. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί. Είναι κάτι μαγικό. Είναι αυτό που είπατε, ότι αποτελεί τον σημαντικότερο πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα σε αυτή την περίοδο. Έτσι είναι. Ήμουν σε συνέδριο με τους ανθρώπους αυτούς, τους καθηγητές από το Harvard, που ήταν όλους αυτούς ambassadors. Ξεκινάμε από την Νορβηγία, πάντως στην Νότια Αφρική, από την Ινδονησία μέχρι και τη Χιλή. Και οι άνθρωποι τους έβλεπες νοικοκυρεμένοι, ευχαριστημένοι, χαρούμενοι. Δηλαδή, ειλικρινά δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αυτό. Και είμαστε πολύ τυχεροί που το υποστηρίζουμε. Τα προϊόντα μας αρέσουν πάρα πολύ. Δέσαμε εξαιρετικά όλο αυτό, όλη αυτή η εξαιρετική εικόνα κουμπώνει απόλυτα με τη φιλοσοφία των προϊόντων μας. Γιατί είναι φτιαγμένα με αγάπη, όπως ξέρετε, η εταιρεία Παπουτσάνης από το 1870, ξεκινώντας δραστηριότητα από το αγνό δέντρο της ελιάς. Έτσι. Από εκείνη η δραστηριότητά μας. Άρα, ο κότινος ήταν. Το σύμβολο του Ολυμπισμού, των Ολυμπιονικών, η ελιά ήταν το αθάνατο δέντρο το οποίο είχε ευεργετικές ιδιότητες στους αθλητές και όχι μόνο. Άρα, ελιά, Ολυμπία και Ολύβια είναι κάτι που για μένα δεν πρέπει να διαρριχθεί ποτέ. Και μακάρι να μπορούμε να μεγαλώσουμε αυτό που κάνουμε όπως μπορούμε και με όποιες δυνάμεις μπορούμε. Γιατί αξίζει, και το λέω πραγματικά, και το είμαι ambassador αυτής της ιστορίας. Είμαι ambassador, advocate της αρχαία της Διεθνής Ολυμπιακής Ακαδημίας σε όλο οπουδήποτε βρίσκομαι, γιατί θεωρώ ότι αξίζει πάνω απ' όλα, γιατί είναι αυτό που λέει ο κ. Κούβελος, ο φάρος της Ελλάδος μας. Αυτό πραγματικά είναι, χτίζει το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Και... κάτι που ξέχασα, θέλω να μπορώ να προσθέσω για να το ξέρει και ο κόσμος που θα το δει, για να ακολουθήσει. Για να ξέρει κάτι περισσότερο από την Ακαδημία. Θέλω να πω ότι η τελευταία επιθυμία του βαρόνου Πιέρ ντε Κουμπερτέν πριν πεθάνει ήταν η καρδιά του να μεταφερθεί στην αρχαία Ολυμπία και να μείνει κοντά στον αρχαιολογικό χώρο και στην Ακαδημία όταν θα γινόταν. Και έτσι, ενώ στην αρχή η καρδιά του ήταν στον αρχαιολογικό χώρο, αυτή τη στιγμή η καρδιά του Κουμπερτέν είναι μέσα στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, σε μια στήλη ραθυματική που υπάρχει μέσα, και εκεί ξεκινάει η λαμπαδιδρομία κάθε φορά. Αυτό ήταν, έτσι τίμησε ο Κουμπερτέν την Ακαδημία. Από τη μια μεριά είναι στην Ακαδημία και από την άλλη μεριά βλέπει τον αρχαιολογικό χώρο. Για να καταλάβετε ποια είναι η αξία αυτού του τόπου, αυτής της Ακαδημίας και τι πραγματικά κάνει. Πρέπει να το ξέρουν, πρέπει να το μάθουν κάποια στιγμή όλοι, και αν κάποιοι μπορούν να προστρέξουν, να στηρίξουν αυτή, θα ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Και εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Thank you.